Πάνω από 200 αιτήσει ημερησίω για το σύστημα net metering πυροδότησε η αναταραχή που προκλήθηκε στην αγορά για πρόορη κατάργηση του προγράμματο, γεγονό που πλέον προσδιορίζεται χρονικά για τι 15 Μαου. Η σχετική συζήτηση έχει κινήσει ήδη από τι αρχέ Μαρτίου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντο και Ενέργεια, σε συνέχεια και των επικρίσεων της Κομισιόν για το θέμα, να εκδηλώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στο κλείσιμο του επιδετούμενου προγράμματος, αρκετά πριν την καταληκτική ημερομηνία στις 30 Ιουνίου. Σήμερα υπάρχει ελεύθερος χώρος πάνω από ένα γιγαβάτ. Όμως δεν εξετάζονται καθόλου οι αιτήσει μας. Δεν μπορεί λοιπόν το κράτος να στερεί τη δυνατότητα στον απλό λαό να μπορεί να πάρει από τον ήλιο και τον αέρα της πατρίδας του. Σύμφωνα με το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, από την ημερομηνία που αυτό θα τεθεί σε ισχύ, νέα οικιακά συστήματα θα μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς Net Metering, μόνο αν παράλληλα διεκδικήσουν επιδότηση από το PV στέγη. Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του μήνα, ενεργοποιώντα την παραπάνω πρόβλεψη. Επομένω, από την επόμενη ημέρα, ένα οικιακό φωτοβολταϊκό, για το οποίο δεν διεκδικείται επιδότηση, θα υπαχθεί στο καθεστώ Net Billing. Το Net Billing θα γίνει μονόδρομο για όλα τα νοικοκυριά από τι 15 Μαου. Όταν ολοκληρωθεί το PV αφού θα κλείσει πλέον για το net metering και το παράθυρο συμμετοχή στο πρόγραμμα. Το net είναι λιγότερο ενδιαφέρον και λιγότερο προσοδοφόρο για τον πολίτη, διότι τις ώρες που δεν θα έχουμε ήλιο ή άνεμο, κυρίως ήλιο γιατί με τον ήλιο γίνονται τα, ε, οι συμψηφισμοί, ε, θα πληρώνει την ενέργεια, θα την πληρώνει σε υψηλή τιμή. Και δεν ξέρουμε σε ποια τιμή θα λένε ότι θα δίνει την ώρα της παραγωγής. Εάν ε, πούνε ότι θα την πουλάς στις τιμές που έχει εκείνη την ώρα, το μεσημέρι δηλαδή που μπορεί να είναι και μηδενική τιμή, είναι εδώ δεν την προσφέρουμε τίποτα του πολίτη. Αυτή τη στιγμή οι αιτήσει για το σύστημα net metering που εκκρεμούν στο ΔΔΕ για σύνδεση στο δίκτυο υπολογίζονται σε 22.000, εκ των οποίων οι 12.000 έγιναν μέσω του προγράμματο Πίβη Στέγη και οι 10.000 χωρί επιδότηση. Το 70% του ηλεκτρικού χώρου του νησού πρέπει να πάει στου πολίτε τη Κρήτη, όπω αυτοί εκφράζονται. Δήμου, συνεταιρισμοί, ενεργειακέ κοινότητε, απλοί πολίτε, μικρέ επιχειρήσει. Όλοι αυτοί να έχουν προτεραιότητα και ο υπόλοιπο χώρο να είναι ελεύθερο εφόσον εγκρίνει ο κρητικό λαό. Υπό τα νέα δεδομένα, το net metering διατηρείται για τα αγροτικά συστήματα σε ισχύ μέχρι 30 κιλοβατόρε. Επίσης, το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού, ανεξαρτήτως μάλιστα ισχύως, θα μπορούν εφεξής να συνεχίσουν να αξιοποιούν φορείς της γενικής κυβέρνησης, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινοφελεί ή άλλους δημόσιου σκοπούς, καθώς και σταθμών ΑΠΕ που αναπτύσσονται αποκλειστικά για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και νοικοκυριών που πλήττονται από την ενεργειακή ένδυα.